Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο. Τον προστάτη της Άγιο Αρτέμιο τίμησε σήμερα σε η ελληνική αστυνομία. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον ιερό ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, χωροστατήσαντος του Μητροπολίτη Σερών και Νικρήτας Θεολόγου. Στις εκδηλώσεις κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των θρησκευτικών, πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών, όπως και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Το μεγαλομάρτυρο και προστάτη της Άγιο Αρτέμιο τίμησε σήμερα το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Η ημέρα της αστυνομίας δεσμοθετήθηκε από την πολιτεία για να τιμήσει την προσφορά της ελληνικής αστυνομίας στην πατρίδα και την κοινωνία. Ήλθα σήμερα στην πόλη των Σερών για τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της ελληνικής αστυνομίας. Εύχομαι από καρδιάς σε όλο το αστυνομικό προσωπικό υγεία και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Έχει επιτυχίες σε όλες τις μορφές της εγκληματικότητας όσον αφορά και για κλοπές και για θέματα ναρκωτικών, αλλά και γενικά για θέματα τάξης. Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις Σέρες. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον ιερό ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτης, κύριο κύριο Θεολόγο. Με την ενοποίηση της ελληνικής αστυνομίας που προήλθε από την πρώην αστυνομία πόλεων και την ελληνική χωροφυλακή, γιορτάζουμε σήμερα, 20 Οκτωβρίου, τον προστάτη μας Άγιο Αρτέμι, ο οποίος ήταν ένας αξιωματικός και επιλέχθηκε να μας προστατεύει τα σώματα ασφαλείας. Σήμερα τιμούμε και πανηγυρίζουμε την μνήμη του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Εύχομαι η χάρις του Αγίου να χαρίζει δύναμη, υγεία και αντοχές στους άντρες και στις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο λειτουργήμα που επιτελούμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους αστυνομικούς, άντρες και γυναίκες και σε όλους τους συμπολίτες μας. Θέλω να τονίσω τη βαρύτητα της σημερινής ημέρας, να παρακαλέσουμε τον Άγιο Αρτέμιο να είναι συνεχώς δίπλα στο πλευρό των μοχθούν των αστυνομικών. Στις εκδηλώσεις κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι των θρησκευτικών, πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων. Χρόνια πολλά σε όλο το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, τους άνδρες και τις γυναίκες. Είναι σπουδαίο το έργο που έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το φέρει εις πέρας. Στις Σέρες έχουμε τη χαρά να έχουμε καλά οργανωμένη την ελληνική αστυνομία από ηγεσία μέχρι τον τελευταίο άνδρα. Και ειλικρινά σας λέω και εγώ ως γιος αστυνομικού είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, είμαι περήφανος, διότι η ελληνική αστυνομία διαχρονικά προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες και ο ελληνικός λαός την εμπιστεύεται. Θέλω να ευχηθώ υγεία, να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και η πολιτεία, και εμείς συνεπικουρούμε σε αυτό, να τους δώσει τα μέσα, γιατί πρέπει να έχουν και τα μέσα και να τους στηρίζουμε και υλικά, γιατί δεν είναι μόνο οι ευχές, θα πρέπει και υλικά αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξει η ελληνική πολιτεία με τα ανάλογα μέσα, έτσι ώστε να μπορούσαν να επιτελέσουν σωστά την εργασία τους. Χρόνια πολλά στην ελληνική αστυνομία. Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει υγεία και φώτιση, ώστε να υπηρετούν τους νόμους και τους κατοίκους αυτής της χώρας με τον καλύτερο τρόπο. Καλό δε τους πολίτες να συνεργάζονται και να βοηθούν την ελληνική αστυνομία όσο περισσότερο μπορούν. Σήμερα γιορτή του Αγίου Αρτημίου. Γιορτάζει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Χρόνια πολλά σε όλους τους αστυνομικούς, από τους κατώτερους μέχρι τους ανώτερους, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα της Αστυνομίας. Χρόνια τους πολλά. Για τη σημερινή ημέρα της αστυνομίας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο περιγράφεται παραστατικά το πολυδιάστατο έργο της ελληνικής αστυνομίας.
βρίσκεται πλέον στη ζωή ο Θόδωρος Αραμπατζής, ο επικεφαλής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων και χρόνια πετυχημένος επιχειρηματίας. Νικημένος από τον κορονοϊό, κατέληξε σήμερα το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο των Σεραίων, βυθίζοντας τη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Σκόρπισε θλίψη στη σεραϊκή κοινωνία η είδηση του θανάτου του επικεφαλής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων, Θεόδωρου Αραμπατζή. Κατέληξε το πρωί από κορονοϊό σε ηλικία 64 ετών μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Σεραίων. Ο αυτοδιοικητικός άντρας έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στις 6 το πρωί της 4ης 20 Οκτωβρίου και έχοντας εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, ο οργανισμός του δεν άντεξε. Βαρύ το πένθος με τα σημάδια εμφανή στο κατάστημα που διατηρούσε στο κέντρο της πόλης των Σεραίων, αλλά και στο Δήμο των Σεραίων. Ο Θεόδωρος Αραμπατζής γεννήθηκε στις Σέρρες το 1957, ελεύθερος επαγγελματίας με διαδρομή πάνω από 40 χρόνια στη σεραϊκή αγορά. Διατέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Καπετάν Μητρούση πριν τις συνενώσεις των Δήμων. Συμμετείχε στο συνδυασμό του Πέτρου Αγγελίδη και στην προηγούμενη τετραετία ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σεραίων, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και στο αυτοκινητοδρόμιο. Στις εκλογές του 2019 είχε ηγηθεί της Δημοτικής Παράταξης Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων και συμμετείχε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Σεραίων ως επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ήταν παντρεμένος και απέκτησε 3 παιδιά, τον Γιώργο, την Παναγιώτα και τη Μαρία. Συγκλονισμένοι, οι συναδελφοί του δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Χάσαμε έναν πολύτιμο φίλο και συνεργάτη, έναν άριστο οικογενειάρχη, έναν επιτυχημένο επαγγελματία και έναν άξιο εκπρόσωπο των Δημοτών στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο υπηρετεί επάξια εδώ και δεκαετίες. Ο Θόδωρος Αραμπατζής ήταν ένας πολύ συνεργάσιμος άνθρωπος, υπείων τόνων, αθόρυβος, χωρίς τυμπανοκρουσίες, δεν προκαλούσε ποτέ, δεν λαϊκίζε και δεν φοβόταν το πολιτικό κόστος. Τον ενδιέφερε οι αποφάσεις να έχουν ως γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Ειλικρινά δεν έχω να θυμηθώ τίποτα κακό από τον Θόδωρο τον Αραμπατζή. Θα τον θυμόμαστε νομίζω όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, μόνο θετικά θα μπορούσε να πει κανείς. Η αιωνία του εις μνήμη. Τη θλίψη του εξέφρασε τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος Σεραίων. Η τοπική αυτοδιοίκηση θρηνεί, έχει χάσει ένα πολύτιμο άνδρα, τον Θόδωρο τον Αραμπατζή, έναν άνθρωπο που πραγματικά εγώ ειλικρινά σας λέω τον είχα μέσα στην καρδιά μου και δεν νομίζω κάποιος Σεραίος θα βρεθεί να πει μια κακή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο και όχι εκ των υστέρων. Σας λέω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διακρινόταν για την πραότητά του, διακρινόταν για την ευθύτητά του, διακρινόταν για αυτό που ήθελε να προσφέρει. Ήταν άνθρωπος της προσφοράς, ήταν ο άνθρωπος που είναι ο καθημερινός άνθρωπος που είναι ανάμεσά μας και ένας φίλος. Χάσαμε ένα φίλο και ένα άξιο εργάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Εύχομαι στους οικείους του τα συλληπιτήριά μου. Οι Σέρρες αυτή τη στιγμή είναι πιο φτωχοί. Είμαι συγκλονισμένος για την απώλεια του Θόδωρου του Αραμπατζή. Γνώρισα καλύτερα τον Θόδωρο τα τελευταία 2 χρόνια που βρεθήκαμε στα ίδια έδρανα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και από διαφορετικούς ρόλους θεσμικούς. Αλλά αυτό το οποίο το διέκρινε πάντα είναι, παρά τις αντιθέσεις μας, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις μας, ήταν ένας άνθρωπος με ήθος, ένας άνθρωπος ευγενής και ένας άνθρωπος με πάθος για αγάπη για τον τόπο του. Και αυτό τον αναδείκνει ακόμη πιο πολύ. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση είναι φτωχότερη, πολύ φτωχότερη από σήμερα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι φτωχότερο. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τα κοινά για πολλά χρόνια, με εντιμότητα, με ακεραιότητα, στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση, εδώ στο Δήμο Σεραίων, όντας και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος του αυτοκινητοδρόμιου, για πολλά χρόνια προσφοράς, μιας προσφοράς που θα μείνει ανεξίτηλη. Ανεξίτηλη γιατί το παράδειγμα του Θόδωρου του Αραμπατζή, στην πορεία του, νομίζω ότι θα συντροφεύει όλους. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος και πάρα πολύ στεναχωρημένος για αυτή την απώλεια. Μια απώλεια που σίγουρα μας κάνει όλους φτωχότερους. Στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
με τα πολλά τηλέφωνα τα οποία βρήκα στο κινητό μου. Είπατε ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Και όταν το άκουσα πραγματικά δεν μπόρεσα να το χωνέψω ακόμη και δεν πρόκειται να το χωνέψω εύκολα. Δυστυχώς έφυγε ο αγαπητός μας Τόδωρος από τη ζωή. Όλες αυτές τις μέρες ήμουνα σε καθημερινή επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς και τον κύριο Καλινικίδη, και όταν φυσικά εκείνο το βράδυ της Δευτέρας χρειάστηκε να διασωληνωθεί προς τιμή του Θεόφιλος Καλινικίδης, όχι μόνο συνάδελφος αλλά και άνθρωπος σωστός, μου λέει: Βασίλη, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε πια τον Θόδωρο με το οξυγόνο, πρέπει να διασωληνωθεί. Είχαμε μια επικοινωνία μέσω κινητού με τον Εκλυπώντα, ο οποίος φυσικά θα κρατήσω αυτή την τελευταία επικοινωνία μαζί του, στην οποία του είχα πει, με ρώτησε τι να κάνω. Λένε ότι πρέπει να με διασωληνώσουν. Αναφέρω αυτό το γεγονός διότι είναι από τις πιο δύσκολες αποφάσεις σε έναν φίλο και γιατρό να δώσει απάντηση τη στιγμή που έφτασε στα πολύ δύσκολα ο αγαπητός Θόδωρος. Ήταν χαρακτηριστική η μαχητικότητά του, αλλά και ο ευγενικός χαρακτήρας του. Δεν σταματούσε να δίνει αγώνα για τον τόπο του, αλλά και τα πιστεύω του. Όπως στην τελευταία, όπως αποδείχθηκε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές για το θέμα των λαπτήρων LED. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην νεωρούνται, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, ερωτηματικά και σκιές για το σοβαρό αυτό θέμα, επιβάλλεται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο οπωσδήποτε, κατά την άποψή μας, γι' αυτό άλλωστε το φέραμε και το θέμα, ξανά εκ νέου γεννημέρωση, παντού εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο και είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί. Και βέβαια εμείς συμφωνούμε στο έργο, και άλλωστε ήταν η Δημοτική Αρχή του Αγγελίδη που πρότεινε από το 2016 που ξεκινήσανε αυτές οι διαδικασίες. Ήμασταν αυτοί που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό των Σερών. Να μείνουμε στην δυσάρεστη αυτή είδηση και να συνομιλήσουμε τώρα με τον πρώην Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Πέτρο Αγγελίδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν στενά με τον Θόδωρο Αραπατζή. Καλησπέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Καπετάνια. Μια είδηση που σίγουρα σας λύπησε και εσάς το άκουσμά της. Ασφαλώς μας γέμισε με θλίψη και πόνο η απρόσμενη αυτή απώλεια του φίλου και συνεργάτη μας, του Θόδωρου Αραπατζή. Ήταν ένας φίλος και συνεργάτης που μόνο θετικά θα το θυμόμαστε, κύριε Καπετάνια, γιατί ήταν ένας εξαίρετος οικογενειάρχης, πετυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και άξιος εκπρόσωπος των δημοτών στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο υπηρέτησε επάξια για 20 χρόνια. Όσοι τον ζήσαν από κοντά και εμείς που τον ζήσαμε από πιο κοντά, αυτά που διακρίναμε, τα χαρακτηριστικά του στοιχεία που διακρίναμε εμείς αλλά και όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, ήταν πως ήταν ένας συνετός άνθρωπος, υπείων τόνων, αθόρυβος, χωρίς την πανοκρουσίες, εργατικός, πολύ συνεργάσιμος, διακρινόταν για το ομαδικό του πνεύμα και τη συλλογικότητα, φερέγγιος και αξιόπιστος. Δεν ήταν λαϊκιστής και δεν φοβόταν καθόλου το πολιτικό κόστος από τη στιγμή που οι αποφάσεις μας ήταν προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό του στη συνεργασία μας. Πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι ήταν από τους λίγους αυτοδιοικητικούς άνδρες που αν εμείς οι δημοσιογράφοι με την κριτική μας μερικές φορές ήταν σκληροί ή ακόμα και να τον αδικούσαμε, δεν πήρε ποτέ να διαμαρτυρηθεί και δεν πήρε ποτέ να γκρινιάξει για τίποτε. Δηλαδή δεχόταν την οποιαδήποτε κριτική και είχε σε αντιπαράθεση τα δικά του επιχειρήματα. Ήταν πολύ αξιοπρεπής και φερέγγιος
και αξιοπρεπής, δεν προκαλούσε ποτέ, αλλά ακόμα και όταν τον προκαλούσε, τον προκαλούσαν, ήταν πολύ ψύχρεμος και δεν βιαζόταν να απαντήσει αμέσως. Γενικά απέφευγε τις οξύτητες. Αυτά ήταν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ήταν ο ισορροπιστής στον συνδυασμό σας. Ορίστε, να άκουσα τι είπατε. Λέω, ήταν ο ισορροπιστής στον συνδυασμό σας κατά κάποιον τρόπο. Όχι, δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν ο ισορροπιστής. Αυτό όμως που μου έκανε περισσότερο εντύπωση και τον εκτιμούσα πάρα πολύ, όπως και άλλους φυσικά συνεργάτες μου, είναι ότι δεν φοβόταν καθόλου το πολιτικό κόστος. Ναι. Δεν ήταν λαϊκιστής, δεν τον ένοιαζε αν θα χάναμε ψήφους από μία απόφαση, όμως η οποία θα ήταν προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Και εδώ να θυμηθώ έτσι να σας πω και ένα παράδειγμα, να σας πω ένα περιστατικό. Παρακαλώ. Αν θυμάστε, λίγους μήνες πριν τις εκλογές το 2014, όταν είχαμε ξεκινήσει το έργο το αποχετευτικό έργο Μητρουσίου Σκουτάρεως και ξεκίνησαν οι αντιδράσεις τότε, θυμάστε. Έντονες αντιδράσεις τότε. Έντονες αντιδράσεις. Λοιπόν, ήρθε ένας φίλος μας, ο Θόδωρος ήταν τότε πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Ήρθε ένας φίλος μας που πραγματικά μας αγαπούσε από εκείνα τα χωριά και μας λέει, παιδιά, σε δύο μήνες, τρεις μήνες έχουμε εκλογές. Σταματήστε το προς το παρόν το έργο, γιατί θα τις χάσετε τις εκλογές και είναι κρίμα να τις χάσετε. Λοιπόν, και αφήστε το για μετά τις εκλογές. Αφήστε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Φυσικά εγώ αμέσως του είπα, λέω, αυτό δεν είναι δυνατόν, προτιμώ να χάσουμε τις εκλογές παρά να θέσουμε σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου, διότι υπήρχε έστω και ένας μικρός κίνδυνος αν το αναβάλαμε να το χάναμε το έργο, να απεντασσόταν από το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, παρόν ήταν και ο Θόδωρος σε αυτή τη συζήτηση και αμέσως φυσικά, αμέσως και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, παρόλο που ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και όλα τα βέλη ήταν επάνω του, λέει, δεν το συζητάμε αυτό το θέμα, κλείστε το, να τις χάσουμε χίλιες φορές τις εκλογές. Αν είναι δυνατόν να μην γίνει το έργο αυτό, το οποίο είναι τόσο ωφέλιμο για την ποιότητα ζωής των δημοτών. Όταν έχεις τέτοιους συνεργάτες, και για να μην αδικήσω και τους άλλους συνεργάτες μου, δεν λέω ότι δεν διέθεταν τέτοιο πνεύμα, άλλωστε αυτό αποδείχθηκε, αλλά ο Θόδωρος τότε ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν αυτός που είχε υπομειστεί τότε και όλο το πολιτικό κόστος, λέτε, γιατί ήταν ο αρμόδιος της επιχείρησης που έκανε το έργο. Ακριβώς. Δηλαδή, χαιρός να είχες τέτοιους συνεργάτες. Και έχω και άλλα πολλά περιστατικά έτσι να διηγηθώ για το χαρακτήρα του, δεν είναι του παρόντος. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι, κύριε Καπετάνιε, τι να πω, ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε. Μέσα σε 20 μέρες ένας άνθρωπος ο οποίος εμβολιάστηκε, έκανε και τις δύο δόσεις, πρόσεχε πολύ, λοιπόν, αλλά είχε την ατυχία να είναι σε αυτό το 10% που αυτός ο ιός δυστυχώς εξαφανίζει από τη ζωή και τους εμβολιασμένους. Ήταν ο άτυχος να είναι μέσα σε αυτό το 10%. Δυστυχώς αυτά έχει ζωή και μερικές φορές δεν ρωτάει ούτε ποιος είναι, ούτε τι άνθρωπος είναι αυτόν που είναι να χτυπήσει η μοίρα. Στην προηγουμένη περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, χτύπησε έναν άνθρωπο ο οποίος διεκρινόταν για το ήθος του, την εντυμότητά του, τον πολιτικό του λόγο και τον πράο χαρακτήρα του. Ναι. Εξάλλου αυτό το έχει αποδείξει και στα δημοτικά συμβούλια όταν ήταν πρόεδρος. Αλλά και η αξία του που επίσης απεδείχθηκε και σε όλο αυτό το διάβα της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και το γεγονός ότι όταν εσείς φύγατε από επικεφαλής παράταξης δεν υπήρχε άλλος να εκδηλώσει ενδιαφέρον μπροστά στον Θόδωρο Αραπατζή, τον ίδιος είπε ότι θα είναι ο αρχηγός παράταξης. Ναι, και φυσικά θυμάστε και όταν κάναμε μαζί μια εκπομπή, αλλά και σε άλλες δηλώσεις μου τους έδωσα συγχαρητήρια. Δεν έχει σημασία, κύριε Καπετάνιε, πολλές φορές το αποτέλεσμα. Σημασία έχει που δεν φοβάσαι, που αγωνίζεσαι και προσπαθείς
να κάνεις κάτι το καλό. Για μένα ήταν ήρωες που συνέχισαν και πήραν μέρος στις εκλογές. Το έχω πει και στους ίδιους και στον Θόδωρο και στα άλλα παιδιά και θα το λέω πάντα. Σε μια παράταξη αυτοδιοικητική, καθαρά, πραγματικά ανεξάρτητη, έτσι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, επί 20 χρόνια πρωταγωνιστή στα δημοτικά μας πράγματα, πήραν τη σκυτάλη, συνέχισαν και τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν και έχουν μια αξιοπρεπή παρουσία. Τώρα βέβαια δεν είναι του παρόντος, αλλά εγώ θα σας το ρωτήσω, εάν δείτε ότι πρέπει να υπάρξει και η συνέχεια στο συνδυασμό, δεν ξέρω αν σας αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία ή θα αφήσετε το συνδυασμό να αποφασίσει. Κοιτάξτε, είναι θέμα του συνδυασμού. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει συνέχεια. Είναι κρίμα μια τέτοια παράταξη, μια τέτοια παράταξη με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτή την ιστορία που έγραψε στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτή η παράταξη, είναι κρίμα να μην συνεχίσει. Εγώ θα στεναχωρηθώ πολύ. Εύχομαι να συνεχίσει. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Πάντως μετά τη δική σας αποχώρηση και τώρα δυστυχώς την αποχώρηση του Θόδωρου Αρπατζή κατά αυτόν τον τρόπο, λέτε πως πρέπει να συνεχίσει η παράταξη και να βρεθεί ένας άλλος επικεφαλής. Βεβαίως πρέπει. Μα σας λέω, έχει τέτοια χαρακτηριστικά η παράταξη αυτή, μια πραγματικά, η μοναδική πραγματικά ανεξάρτητη παράταξη με τόσο μεγάλες αντοχές, 20 χρόνια παρουσία και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με τη συλλογικότητα, με το οργανωτικό πνεύμα που υπήρχε. Μεγάλη υπόθεση. Κρατούσαμε γραφεία μέχρι πρότινος, τώρα το κλείσαμε το γραφείο διότι οικονομικά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό η κάποιος θα έλεγε όμως ότι μετά από τόσα χρόνια μήπως έκλεισε και ο κύκλος. Όχι, δεν έκλεισε. Για μένα, κατά την άποψή μου, όχι, κύριε Καπετάνιε. Δεν έκλεισε. Ίσα-ίσα τώρα μπορεί να γράψουν πιο λαμπρές σελίδες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να συνεχίσουν. Εκεί είναι όλο το θέμα. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, εγώ τι να αναλάβω, δεν πρόκειται να... Αν με ρωτήσουνε, εγώ αυτό που θα πω, κύριε Καπετάνη, είναι αυτό που λέω και δημόσια. Θέλω να συνεχίσει η παράταξη, να συνεχίσετε. Ποιος έχει μεράκι και ψυχή να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει. Απλά είναι τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτά θα πω και μετά από λίγες ημέρες, αν με ρωτήσουν, έτσι, αν δεν με ρωτήσουν, δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν με ρωτήσουν, θα τους πω αυτό. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελίδη, για την επικοινωνία που είχα. Να είστε καλά, κύριε Καπετάνια. Καλό βράδυ. Στην πολιτεία των Σερών βρέθηκε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Αξαδάκτυλος, μετά από πρόσκληση του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελου Βάκαλου. Κατά τη διάρκεια τώρα της επίσκεψής του, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Σερών και Νεκρήτας Θεολόγο, τον Δήμαρχο Σερών, καθώς και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Με μηνύματα υπέρ του εμβολιασμού, κύλησε η σημερινή επίσκεψη του πρόεδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου Αξαδάκτυλου, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη των Σερών το πρωί της Τετάρτης μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελου Βάκαλου, κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφτηκαν και το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου συναντήθηκαν με τον διοικητή και το προσωπικό. Συναντήθηκαμε με τον Σεβασμιότατο, τον Δήμαρχο, τον διοικητή και το προσωπικό του Νοσοκομείου Σερών και έχουμε ανταλλάξει χρήσιμες απόψεις. Ναι, ήταν και τιμή μας και χαρά που μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ενός συλλόγου που είναι νομικού δικαίου, είναι ουσιαστικά ο σύμβουλος της κυβέρνησης. Ανταλλάξαμε απόψεις όσον αφορά εδώ την λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και την πορεία των εμβολιασμών. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψή του και νομίζω ότι θα βοηθήσει και στην επίλυση αρκετών προβλημάτων που έχει το νοσοκομείο. Ο χαμηλός εμβολιασμός και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βοηθηθούν οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνάντηση. Τι μπορεί να βοηθήσει για να αυξηθεί ο εμβολιασμός στην περιοχή που είναι χαμηλός όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καθώς όπως ξέρετε, όπου είναι χαμηλός ο εμβολιασμός είναι υψηλά τα κρούσματα, οι νοσηλευόμενοι και οι άνθρωποι που χάνουν αδίκως
τη ζωή τους. Θα συναντηθούμε με τον ιό όλοι, ανέφερε ο κύριος Εξαδάκτυλος. Να εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι. Για να είμαστε σαφείς και να ξέρουμε τι λέμε. Και μάλιστα, αν εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι, θα αποφύγουν να ξεκουραστούν κάποιοι από αυτούς και μονίμως. Διότι θα συναντηθούμε με τον ιό όλοι. Αυτό είναι το πιθανότερο και δεν θα πρέπει να το αποφεύγουμε. Και όσοι είναι ανεμβολίαστοι, δεν έχουν άμυνες και ειδικότερα οι άνω των 50. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έστειλε με νόημα το δικό του μήνυμα προς όλους όσους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το «να ξεκουραστούν αιωνίως φαντάζομαι πως δεν είναι στις προθέσεις τους». Η νοσηλεία από COVID είναι πολύ πιο κουραστική, ειδικά η νοσηλεία στις εντατικές, όπου είναι και αγωνιώδης και μοναχική, και βεβαίως το να ξεκουραστούν αιωνίως φαντάζομαι ότι δεν είναι στις προθέσεις τους. Άρα καλό θα είναι να εμβολιαστούν. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κύριου Εξαδάκτυλου περιλάμβανε επίσκεψη στο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης, κύριο Θεολόγο. Κοιτάξτε, βρίσκομαι στις Σέρες μετά από ευγενική πρόσκληση του Προέδρου και του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, του κύριου Βάκαλου και του Διοικητικού του Συμβουλίου. Και οπωσδήποτε είναι χρέος μας, αλλά και επιθυμία μας, να συναντήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν το έργο μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρώτος μεταξύ αυτών βεβαίως ο Μητροπολίτης της πόλης, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας δεχθεί και να μας ευλογήσει και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το πώς μπορούμε από κοινού όλοι να βοηθήσουμε στο να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών στην πόλη. Διότι ξέρουμε ότι όπου έχουμε χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών, έχουμε υψηλά ποσοστά νόσου και υψηλά ποσοστά θανάτων. Είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση και πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσω ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πρωτοβουλίες που θα εκδηλωθούν στην πόλη σας. Ενώ για τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Σερών σημείωσε ότι θα αναπτυχθούν πρωτοβουλίες να πιστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν. Στο ίδιο πλαίσιο και με το ίδιο θέμα, στο ίδιο καλό κλίμα και εκεί θα δείτε ότι θα αναπτυχθούν κάποιες πρωτοβουλίες για να βοηθηθούν κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι από φόβο ή δισταγμό δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα να ξεπεράσουν τους φόβους τους, να λύσουν τις απορίες τους και με ελεύθερη επιλογή, καθαρό μυαλό και απόλυτη συνείδηση να προστατεύσουν την υγεία τους. Όσο για τα συμπεράσματα από τις σημερινές συναντήσεις θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με τον κύριο Βάκαλο. Γιατί κάναμε μία ανασκόπηση της κατάστασης που υπάρχει, η οποία δεν είναι πολύ καλή και καταλήξαμε και σε ορισμένα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουμε όλοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και εμείς εδώ ο τοπικός Ιατρικός Σύλλογος, η διοίκηση του νοσοκομείου και ο Δήμος και η Μητρόπολη να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά το ποσοστό εμβολιασμού που είναι το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη μεριά ο Ιατρικός Σύλλογος και πάλι θα προσπαθήσει να συνδράμει και στο έργο του νοσοκομείου όπως έχει κάνει και άλλες φορές. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των συνανθρώπων μας να προσέξουν το ζήτημα του εμβολιασμού και κυρίως του εμβολιασμού των ηλικιωμένων γονέων τους. Γιατί αν κάποιος θέλει ή δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, εντάξει με το ζόρι δεν γίνεται, αλλά τους γονείς του δεν είναι σωστό να τους αποτρέπει. Όσο και απομονωμένους να τους έχει, όσο και να μην έρχονται σε επαφή με κόσμο, κάποια στιγμή ο ιός θα τους βρει και εκεί οι πιθανότητες επιβίωσης που έχουν είναι πολύ μικρές. Επομένως, λυπηθείτε τους γονείς σας. Εσείς αν θέλετε κάνετε, αν θέλετε μην κάνετε. Λυπηθείτε όμως τους γονείς σας. Δεν χρωστούν σε τίποτα οι άνθρωποι αυτοί. Θα αναλάβει και σε αυτό το τομέα κάποιες πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με το Δήμο και με την βοήθεια στο σπίτι συγκεκριμένα που έχουν αυτοί και με τη Μητρόπολη. Να μείνουμε στο θέμα που μόλις είδαμε, στην επίσκεψη Εξαδάκτυλου στις Σέρρες και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Σέρρων, τον κύριο Δημήτρη Μπαλαξή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μπαλαξή. Καλησπέρα σας. Προσέφερε κάτι η επίσκεψη Εξαδάκτυλου πέραν της ενημέρωσης? Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύρος και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πολιτική υγείας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας κατά κάποιο τρόπο σύμβουλος της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης.
Οι προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ήταν τιμή για μας που μας επισκέφθηκε. Ανταλλάξαμε, γίναν πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά ένα από τα σημεία τα οποία επικεντρωθήκαμε, δεν ξέρω αν είσαι πληροφορημένος, αλλά άρχισε ένας χορός μηνύσεων εναντίον των ιατρών του COVID από διάφορους, και εδώ στις έρευνες, δεν ξέρω από ποιους λόγους. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί κύριε Παλαξή, άνθρωποι... και στο νομοσέρον και ναι. Αυτό. Μ' ακούτε? Ναι. Λέω και στο νομοσέρον... Βεβαίως, και εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ λοιπόν με κίνδυνο της ζωής τους, μπαίνουν μέσα σε ένα υγειικό περιβάλλον επικίνδυνο, να μολυνθούν οι ίδιοι, να μεταφέρουν τον ιό στις οικογένειές τους, και θα χρειαστεί να δίνουν δικαστικές μάχες για σειρά ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κρατούν αυτές οι υποθέσεις, και ζητήσαμε μια προστασία. Έτσι, δεν γίνεται δεν να εκτελείς το καθήκον σου και να βρίσκεσαι κατηγορούμενος σε τελική ανάλυση. Τι είπε γι' αυτό ο κύριος Ξαδάκλος? Τι είπατε? Τι είπε γι' αυτό ο κύριος Ξαδάκλος? Τοποθετήθηκε πάρα πολύ καλά. Είναι μέσα στις προτεραιότητες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για να το συζητήσει με την κυβέρνηση. Βέβαια θυμάστε είχε γίνει κάποιο μια κίνηση, αλλά απαλλάχθηκαν μόνο τα μέλη της Επιτροπής, έτσι, της Επιτροπής COVID, αυτή η Κεντρική Επιτροπή των Επιστημών. Ναι, αυτοί έχουν το καταδίωκτο προς το παρόν. Από... Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Δεν μπορεί κάποιος να απογορεύσει κανένας να πάει να ζητήσει το δίκαιό του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ο παραλογισμός που υπάρχει. Ο ιός COVID είναι μια ασθένεια με πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Δεν είναι υπεύθυνος ο γιατρός. Συνήθως οι μηνύσεις που σας κάνουμε, κύριε Παλαξή, τι αντικείμενα έχουν? Πολλά αντικείμενα. Άλλοι δεν πιστεύουν ότι είχε ιό, ότι είχε COVID. Άλλοι ζητούν να γίνουν νεκροτομές σε περιστατικά που είναι προφανής η αιτία θανάτου. Δηλαδή το πράγμα έχει αρχίσει και πραγματικά οι γιατροί είναι και πολύ κουρασμένοι, αλλά δεν μπορούν τώρα να, στην εκτέλεση του καθήκοντός τους να είναι φορτωμένοι, να πούμε, με αγωγές και τέτοια. Στο κάτω-κάτω το παρατήσουν να φύγουν. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τις διασωληνώσεις εκεί. Κάποιοι αρνούνται να τους γίνει διασωληνώσεις. Προφανώς και εκεί τούτο. Εκεί το κάνετε εσείς αναγκαστικά επειδή βλέπετε ότι κινδυνεύει η ζωή του, ή αν δεν θέλει αυτός ή οι συγγενείς του δεν προχωράτε? Έχοντας τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό, οι γιατροί ζήτησαν για κατοχήρωσή τους να υπογραφεί μια υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο και το περιβάλλον, ούτως ώστε να μην κατηγορηθούν ότι αμέλησαν τη διασωλήνωση. Από την άλλη μεριά όμως, σκεφτείτε τη δυσκολία που βρίσκεται ο θεράπων ιατρός να βλέπει ότι ο άλλος πεθαίνει, μπορεί να του δώσει κάποια ελπίδα με τη διασωλήνωση και να έχει, να πούμε, αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή πραγματικά αρχίζουμε και αντιμετωπίζουμε τρελές καταστάσεις. Πάντως, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, πρέπει να το ζήσετε από κοντά για να καταλάβετε το μέγεθος και του προβλήματος. Προφανώς είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη και από τα στοιχεία που υπάρχουν όχι μόνο από εδώ, αλλά και γενικότερα από την Ελλάδα, το να μπεις μέσα στην ΜΕΘ διασωληνωμένος από κορονοϊό, δύσκολα βγαίνεις. Ναι, υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητος. Και ο λόγος, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτά τα άτομα, αν δείτε τις απεικονιστικές φωτογραφίες, δηλαδή των αξιονικών και των ακτινογραφιών, θα δείτε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν πνεύμονες. Δεν μπορεί να οξυγονωθεί ο άρρωστος. Υπάρχει ολική καταστροφή του πνευμονικού ιστού. Τι να του δώσεις? Ό,τι οξυγόνο και να του δώσεις δεν μπορεί να βελτιωθεί τίποτα. Το περίεργο σε αυτές τις καταστάσεις είναι η διαφορετική αντίδραση των διαφόρων ατόμων. Προσβάλλονται από τον ίδιο ιό και έχουμε διαφορετική ανταπόκριση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και αυτό. Κύριε Παλαξή, επειδή συζητήθηκε σήμερα κατά κόρον, δυστυχώς μετά την είδηση του θανάτου του Θόδωρου Αραμπατζή, ναι, ο οποίος ήταν εμβολιασμένος κανονικά και με τις δύο δόσεις, ναι, πώς κατέληξε? Υποτίθεται ότι το εμβόλιο προστατεύει. Κοιτάξτε να δείτε, το εμβόλιο δεν προστατεύει 100%.
Έχουμε ένα παράθυρο γύρω στο 10 με 15% που ουσιαστικά ενώ εμβολιάζεται ο οργανισμός για διάφορους λόγους δεν αντιδράει, δεν παράγει αντισώματα, οπότε αυτά τα άτομα συμπεριφέρονται σαν ανεμβολίαστοι. Καταλάβατε. Πιστεύω ότι και ο αείμνηστος Θόδωρος Αραμπατζής ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Στο ότι δηλαδή έκανε το εμβόλιο, αλλά έκανε τον εμβόλιο, δεν υπήρχε. Δεν δημιουργήθηκαν αντισώματα. Ακριβώς. Οι μελέτες λένε ότι ανάλογα με το εμβόλιο η προστασία που έχουμε είναι 85, άντε το πολύ 90%. Πάντα θα έχουμε ένα παράθυρο 10% που θα συμπεριφέρεται σαν να μην έχει εμβολιαστεί. Γι' αυτό το λόγο εδώ έρχονται τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε, ούτως ώστε να καλύπτουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Άρα θα πρέπει όσοι εμβολιάζονται να κάνουν και τεστ αντισωμάτων, να δουν αν το εμβόλιο έχει. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται. Στην αρχή κάναμε εδώ, αλλά αυτό περισσότερο ήταν για λόγους μελέτης. Έτσι. Ναι, αλλά εάν δεν έχουν αναπτυχθεί αντισώματα ο εμβολιασμένος θα κινδυνεύει περισσότερο. Ανάλογα με ποια φάση θα γίνει. Αν το κάνουμε μετά το εμβόλιο, μετά 3 εβδομάδες, θα δούμε αυξημένες τιμές. Αργότερα στο εξάμεινο πέφτουν αυτές τις τιμές. Και η αξία του εμβολίου είναι ότι δημιουργεί μια μνήμη στα λιμφοκύτταρα, ούτως ώστε όταν θα έρθει σε επαφή με τον λιμογόνο παράγοντα να αρχίσει την παραγωγή αντισωμάτων. Αλλά περίπου 10 με 15% δεν αναπτύσσουν αντισώματα. Ακόμα και έχουν κάνει. Αυτό το συναντάμε και σε άλλα είδη εμβολίου. Δεν είναι το μοναδικό. Παράδειγμα στην ειδικότητά μου. Ξέρετε ότι όλα τα παιδιά, τα κορίτσια κάνουν το τριπλό εμβόλιο που καλύπτει και την ερυθρά. Σε αρκετές έγκυες, σε ένα μικρό ποσοστό μάλλον, βρίσκουμε ότι παρότι έκανε εμβόλιο δεν έχει αναπτύξει αντισώματα. Και βέβαια τις δίνουμε τις κατάλληλες συμβουλές και αμέσως μετά τον τοκετό την προτρέπουμε να επαναλάβει το εμβόλιο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι λόγοι το κάνουν αυτό, ούτως ώστε να μην έχουμε αντιγονική αντίδραση σε ένα ερέθισμα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κάλυψη 100%. Άρα στην προκειμένη περίπτωση για τον κορονοϊό, τρίτη δόση στο εξάμηνο. Καλό είναι τώρα και στη διάρκεια της πανδημίας, ειδικά τα άτομα πάνω από τα 50 χρόνια, να κάνουν και την τρίτη δόση. Εσείς την κάνατε νομίζω. Ναι, την έχω κάνει βέβαια. Διανύουμε και μία περίοδο της πανδημίας και σημαίνων κρουσμάτων, οπότε καλό είναι ειδικά και τα ηλικιωμένα άτομα να σπεύσουν να κάνουν την τρίτη δόση. Μάλιστα. Κύριε Παλαξή, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν ξέρω αν τώρα, γιατί πήγαμε λίγο στο ιατρικό θέμα, αν για την επίσκεψη σε εξαδάκτυλο έχετε να προσθέσετε κάτι που αφορά τις πολίτες. Ναι, είναι σημαντική. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα, έχει πολύ μεγάλη γνώση στο θέμα στα ιατρικά θέματα γενικά, τα οποία τα γνωρίζει και σε βάθος. Ανταλλάξαμε πολλές απόψεις και συμφωνήσαμε και μάλιστα σε πολλά θέματα υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και κεντρικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Παλαξή για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Εδώ τώρα και μία εβδομάδα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο των Σερών με κορονοϊό ένας 44χρονος καθηγητής, ο οποίος έχασε σήμερα το πρωί τη μάχη με τον φωνικό ιό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ήταν εμβολιασμένος και αρνούνταν τον εμβολιασμό, σύμφωνα με τον γιατρό Θεόφιλο Καλλινικίδη. Μάλιστα, υπέγραψε και σχετικό έγγραφο με το οποίο δεν δεχόταν τη διασωλήνωση, όπως ακούσαμε και πριν από λίγο από τον κύριο Παλαξή. Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στις Σέρες. Πρόκειται για έναν 45χρονο εκπαιδευτικό υποδιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Σερών, ο οποίος κατέληξε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Ο εκ λοιπόν ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών και τόσο ο ίδιος όσο και το περιβάλλον του δεν επιθυμούσε τον εμβολιασμό, όπως αποκάλυψε ο συντονιστής του τμήματος COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Θεόφιλος Καλλινικίδης. Μάλιστα, εδώ και μια εβδομάδα νοσηλευόταν και η κατάστασή του ήταν σταθερή. Ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει μία από τις επιπλοκές του θανατηφόρου ιού. Ο 44χρονος νοσηλεύεται εδώ και μια εβδομάδα περίπου στην κλινική COVID. Χρειάστηκε από την αρχή να πάρει αρκετή ποσότητα οξυγόνου. Ήταν σταθερός. Επειδή από την αρχή διαβλέψαμε τις προθέσεις του και του ιδίου και τις απόψεις του και του ιδίου και του περιβάλλοντος του, όταν του θέσαμε το ερώτημα αν τεθεί θέμα διασωλήνωσης,
ποια είναι η άποψή του. Είπε δεν πρόκειται να διασωληνωθώ, δεν θέλω να διασωληνωθώ. Αν χρειαστεί, τον βάλαμε και υπέγραψε ένα σχετικό έγγραφο. Της ίδιας άποψης ήταν και η σύζυγός του. Κρατιόταν σε καλά επίπεδα οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου που του δίναμε μέχρι σήμερα το πρωί, και σήμερα το πρωί ήταν επίσης πολύ καλά, είχε 92% κορεσμό, αλλά σε κάποια φάση έκανε ανακοπή. Προφανώς από κάποια επιπλοκή του κορονοϊού, με τη συνηθέστερη από αυτές να είναι η πνευμονική εμβολή. Μάλιστα, ο κ. Καλινικίδης αποκάλυψε στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές ότι ο 45χρονος ήταν κάθετα αντίθετος με τον εμβολιασμό και μάλιστα υπέγραψε έγγραφο στο οποίο δήλωνε ότι δεν επιθυμούσε τον εμβολιασμό. Από όσο συζητήσαμε μαζί του τότε, αλλά και μετά με την οικογένειά του, έβγαλα το συμπέρασμα ότι ήταν κατά των εμβολιασμών. Ήταν και κατά, δεν πίστευε ότι υπάρχει και ο ιός, ως ιός. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως κατά των εμβολιασμών ήταν. Και αυτός και η οικογένειά του. Τραγική ήταν η στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι ενημερώθηκαν για το θάνατό του. Ενημερωθήκανε. Δεν ήταν και ευχάριστη η στιγμή ούτε για μένα ούτε για το περιβάλλον. Αύριο το μουσικό σχολείο δεν θα λειτουργήσει σε ένδειξη πένθους, ενώ συγκλονισμένη είναι και η κοινωνία στο Σκούτερι, όπου και διέμενε ο 45χρονος. Σοκαρισμένο είναι το χωριό, όπου νωρίς το πρωί είχαμε την πληροφορία μέσα από το νοσοκομείο ότι κατέληξε δυστυχώς ο πολίτης, η δημότης του χωριού μας, αλλά μην αναφέρω και το όνομά του. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε ονόματα. Το αρχικά και μετά το χωριό αρκεί. 45 ετών, ακριβώς. Δάσκαλος στο επάγγελμα, ναι. Ψάλτης στην εκκλησία μας, καλό παιδί, ζωντανό παιδί. Δηλαδή όλοι είμαστε συντετριμμένοι, έφυγε δυστυχώς άδικα. Είχαμε τις πληροφορίες μας ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί έτσι. Κύριε Βαθιάδη, ο συγκεκριμένος συγχωριανός σας δεν πρόλαβε να διασωληνωθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν οδηγήθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια πληροφορία ότι είχε διασωληνωθεί, αλλά μάλλον ήταν λάθος η πληροφορία. Τελικά ήταν μόνο με οξυγόνο στο κεφάλι, στο κρεβάτι. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε εκπληκτικές προσφορές κάθε μέρα. Μέχρι την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου. Όλα τα δημητριακά Kids Valley στη μισή τιμή. Με Vegan Only, Lactose Free, πλήρες και ελαφρύ, και 2-1 δώρο και μόνο 1,68. Μουστάρδα το διαλεγμένο 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά. Για τον Δημήτρη και την Δήμητρα που γιορτάζουν, και όχι μόνο, μοσχοφίλερο μεστό, τα 2 τεμάχια, μόνο 3,90. Και ρετσίνα μαλαματίνα, μόνο 1,17. Ακόμη, όμο κουτί 45 μεζούρες, μόνο 4,98. Και μην ξεχνάτε, όπως και αν ψωνίζετε, μόνο εδώ κερδίζετε 7 ευρώ έκπτωση για κάθε 200 πόντους αγορών, εύκολα και άμεσα. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Όπου ακούς φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κράτα και μεγάλο καλάπι. Κάνε νέα σύνδεση σε ρεύμα ή αέριο και μπορεί να γίνεις εσύ ένας από τους 300 τυχερούς που θα κερδίσουν το καλάθι του μήνα αξίας 300 ευρώ με την ΑΒ+. Κάλεσε τώρα στο 181133. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 5 νεκροί από κορονοϊό σε μία μέρα είχαμε στο νοσοκομείο Σερών. Η πίεση πλέον είναι εμφανής στο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς τα κρεβάτια λιγοστεύουν, ενώ η διευθύντρια της ΜΕΘ τονίζει ότι διανύουμε δύσκολες μέρες και μιλάει για την χθεσινή δύσκολη βραδιά που αντιμετώπισαν. Τραγική ήταν η κατάσταση χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς συνολικά 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό. Στην κλινική COVID κατέληξαν 3 άτομα και άλλοι 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως αποκάλυψε ο συντονιστής του τμήματος COVID, Θεόφιλος Καλινικίδης. Ξεκινάμε με 35 νοσηλευόμενους, ξεκινήσαμε σήμερα, έχουμε και κάποια εξιτήρια. Δεν είναι το χθεσινό το χάλι που αναγκαστήκαμε να στείλουμε 2 στο Κιλκής που τελικά δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθειά μας και άλλους 2 σήμερα το πρωί στο ΑΧΕΠΑ. Τελικά καταφέραμε και στείλαμε 1 στο ΑΧΕΠΑ. Είχαμε 3 θανάτους. 3 θανάτους, ε. 3 θανάτους στην κλινική COVID. Ξέχωρα από τη ΜΕΘ. 3 θανάτους ξέχωρα. Στην κλινική σας. Ξέχωρα, ναι. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή 3 και 2, όχι, 3 και στη ΜΕΘ πόσους? 2.
3 και 2, 5 άτομα χάθηκαν χθες βραδύ. Ακριβώς. Τα κρεβάτια λιγοστεύουν επικίνδυνα, ενώ ισχυρή είναι η πίεση και στη Μέθο, όπως δήλωσε η διευθύντρια Βασιλική Χατζιπανταζή, καθώς τόνισε ότι διανύουμε δύσκολες μέρες. Σήμερα έχουμε 8 περιστατικά από τις 10 κλίνες. Χθες βράδυ είχαμε μεγάλο πρόβλημα με κάποιες διακομιδές. Όχι μόνο για τα COVID περιστατικά και για τα μη COVID περιστατικά, γιατί υπάρχουν και αυτά. Διανύουμε δύσκολες μέρες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ αυτό που θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους συμπολίτες μου είναι ότι επειδή τα ποσοστά, όπως ενημερώνονται και όλοι βέβαια και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με το διαδίκτυο, τα ποσοστά είναι τα περισσότερα μη εμβολιασμένα. Και όταν λέω τα περισσότερα, εννοούμε για τα 2/3 και άνω. Και η μονάδα δεν έχει δυνατότητα περαιτέρω, διότι προσωπικό έχει απομακρυνθεί λόγω του ότι δεν είχε εμβολιαστεί. Οι γιατροί αρκετοί φύγανε στις συντάξεις, με κάποιες άδειες. Υπάρχει έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή είναι μεθ COVID από τις 13 Νοεμβρίου του 20, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε καθώς δεν υπάρχει άλλο φάρμακο, τονίζει ο κ. Καλλινικίδης. Το σημαντικότερο που θέλω να πω είναι το μήνυμα, θέλω να στείλω το εξής μήνυμα, ότι θεραπεία για τον κορονοϊό δεν υπάρχει. Μην ακούτε αυτά που λένε διάφοροι. Αν θα υπάρξει κάποτε θα περάσουν πολλά χρόνια, όπως δεν υπάρχει θεραπεία για κανέναν ιό. Το μόνο που έχει σημασία είναι η προφύλαξη. Και η προφύλαξη θέλουμε δεν θέλουμε δυστυχώς γίνεται μόνο με τον εμβολιασμό. Αν ακολουθήσουμε και την ιερήση των αρχαίων προγόνων μας, κάλιον το θεραπεύει, το προλαμβάνει ή το θεραπεύει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή, σε τι ηλικίε είναι αυτή που έχετε στην μονάδα COVID? Στη μονάδα είναι από... Για τη μονάδα ακριβώς δεν ξέρω να σας πω. Είναι υπεύθυνοι γιατί της μονάδας που θα σας το πούν. Για μένα ήταν από 44 μέχρι 86. Ανεμβολιαστή. Το 90%. Συνεχίζονται στις αίρες οι μαζικές δειγματοληψίες από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ για rapid test, τα οποία όμως αλλάζουν το ωράριο διεξαγωγής τους και έτσι από την αρχή της εβδομάδας διενεργούνται στην είσοδο του παιδί στις αίρες από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Συνεχίζονται κανονικά οι μαζικές δειγματοληψίες από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ για τα rapid test, τα οποία όμως αλλάζουν το ωράριο διεξαγωγής τους και έτσι από σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτώβρη, θα διενεργούνται στην είσοδο του παιδί Σερών επί της οδού Υποκράτους και Αγίας Σοφίας 3 στο πρωί Νίκα από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Το ωράριο διευρύνεται για τα rapid test από τις 8.30 έως τις 2.30. Είναι μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ φυσικά και είναι θετική για να μπορούν να εξυπηρετούνται και και όταν σχολάνε, όταν θέλουν και έχουν κρούσματα στο τμήμα τους που κατευθύνονται για να κάνουν τα δύο rapid test. Πλέον έχουν τη μόνιμη έδρα τους στο Κέντρο Υγείας Σερών και εκεί πέρα μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι χρειάζονται να διενεργήσουν το rapid test. Η έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 γίνεται μόνο στους εμβολιασμένους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να επισκεφτούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και απαιτεί το διάστημα 4 ωρών από τη διενέργεια του τεστ. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet. Οι εμβολιασμένοι μπορούν μετά από 4 ώρες μέσα από την ιστοσελίδα του gov.gr να λαμβάνουν το αρνητικό διαγνωστικό αποτέλεσμα, όταν δεν νιώθουν καλά και προσέρχονται εκεί. Και συνεχίζει κανονικά η δράση αυτή μόνιμα. Τώρα βέβαια θα πρέπει να απευθύνεστε εκεί στο Κέντρο Υγείας Σερών, γιατί πλέον θα είναι σε συνεργασία, θα φιλοξενούνται εκεί στον χώρο τα κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Και περισσότερες πληροφορίες θα γνωρίζουν εκεί. Εμείς απλά τώρα θα ενημερώνουμε για το πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας. Αυτές οι μικρές ζωηρές, δυνατές στιγμές, υπολίτιμες, δεν θέλω να χάνονται. Για αυτές τις στιγμές, ασπίδα προστασίας μου, τα Sanipads. Προσφέρουν άριστη απορροφητικότητα και αποδεδειγμένο περιορισμό των οσμών για έως και 8 ώρες. Μοναδική αίσθηση καθαριότητας που την αισθάνομαι. Sanipads. Ασπίδα προστασίας σε κάθε πολύτιμη στιγμή. Σε αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων προχώρησε ο Δήμος Σερών στο πλαίσιο του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Πλατεία Ελευθερίας γέμισε κολόνες με λάμπες, με τα συνεργεία να εργάζονται από νωρίς σήμερα το πρωί.
Γέμισε καινούριες κολόνες η πλατεία Ελευθερίας. Κούτες με ολοκένουριους λαμπτήρες LED βρίσκονταν στην πλατεία σχηματίζοντας ένα τείχος. Ειδικά συνεργεία βγάζουν τους παλιούς λαμπτήρες και τους αντικαθιστούν. Πρόκειται για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης, μέρος του οποίου αποτελεί και η αλλαγή φωτιστικών και η τοποθέτηση επιδαπέδιων φωτιστικών. Συνολικά πρόκειται για 69 φωτιστικά που θα τοποθετηθούν σε όλη την πλατεία Ελευθερίας και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 3 ημέρες, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Νυχτοπάτη. Αυτό είναι στα πλαίσια του έργου ΒΑ, το ΒΑ1, η βιώσιμη αστική ανάπλαση, το οποίο ξεκίνησε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Και στο πρόγραμμα υπήρχαν οι παιδικοί χαρά που είναι στην οδό Δημογενώνων, οι οποίοι φτάνει προς το τέλος της κατοικία, φτάνει προς το τέλος της κατασκευή. Η αντικατάσταση των φωτιστικών στην πλατεία Ελευθερίας είναι 69 φωτιστικά, αυτά που ήδη άρχισαν να ξυλώνονται σήμερα και να τοποθετούν τα καινούργια, όπως επίσης και επιπλέον 120 φωτιστικά δαπέδου, τα οποία αυτά τα φωτιστικά τώρα τα καινούργια, αυτά που ήδη βλέπουμε, φέγγουν προς τα κάτω, φέγγουν προς τη μεριά της πλατείας. Και τα φωτιστικά που θα μπουν στο δάπεδο θα θέλουν προς τα δέντρα, προς τα ψηλά, οπότε πάλι θα είναι ένας ωραίος εντυπωσιακός φωτισμός. Θα έχουμε περισσότερο φως τώρα στην πλατεία με τα καινούργια φωτιστικά. Περισσότερο φως, παρόλο που το τελευταίο χρόνο, όπως τα είδατε, όπως ξέρουν όλοι, λειτουργήσαν για πρώτη φορά μετά από καιρό όλα τα φωτιστικά που είχαμε. Ναι, δεν είχατε κανένας λάμπες εσείς. Και καινούργιους γλόμπους, βάλαμε καινούργιους γλόμπους και καινούργιες λάμπες LED που ήταν ειδικές για να φωτίζουν και προς τα κάτω. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά θα τα κρατήσουμε στην αποθήκη μας, έτσι ώστε τουλάχιστον τους καινούργιους λόμπους να τους χρησιμοποιήσουμε σε άλλα φωτιστικά ή τις πόλεις. Και τα φωτιστικά αυτά μπορείτε να τα βάλετε και σε άλλα σημεία, σε περιφερειακά. Αυτό ακριβώς λέω. Δεν θα χαθεί τίποτα από αυτά. Τουλάχιστον μπορείτε η σιδηροκατασκευή να είναι λίγο παλιά, τουλάχιστον όμως οι γλόμποι οι καινούργοι που είναι περίπου 80 θα κρατηθούν και θα τοποθετηθούν σε άλλα σημεία του Δήμου. Και ξαναλέω τα φωτιστικά το δαπέδο και το επόμενο έργο που ξεκινάει άμεσα είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων της Ερμού στο ίδιο πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Από μέρα σε μέρα ξεκινάμε και εκεί. Επομένως τα καινούργια φωτιστικά πότε θα τα δούμε σε από σήμερα το βράδυ. Από το βράδυ κάποια πλευρά θα λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι ο συνολικός φωτισμός, ξαναλέω, γιατί περίπου τον επόμενο μήνα, με υγεία και δύναμη πάντα, θα τοποθετηθούν και τα φωτιστικά δαπέδου. Τότε θα συμπληρωθεί το. Α, δεν θα τα βάλετε όλα μαζί. Τώρα τα. Δεν έχουν έρθει ακόμη. Ο εργολάβος δεν έχει φέρει ακόμη. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που θα δούμε θα είναι μέρος του φωτισμού του συνολικού της πλατείας. Γι' αυτό αν κάποιος δει ότι δεν είναι ο φωτισμός όπως το θέλει, να μην απογοητευτεί, δεν είναι ο τρόπος. Κακό το κεφαλίου του εργολάβου που δεν τα έφερε γρήγορα, διότι εμείς θα βλέπουμε τα μισά και θα γκρινιάζουμε. Και θα λέμε πολλές φορές ζητάμε όλοι να γίνει κάτι γρήγορα. Και πολλές φορές για διάφορους λόγους δεν μπορεί να γίνει ακριβώς την ώρα που το θέλουμε. Υπάρχουν διαδικασίες. Ωραία. Γιατί θέλω να πω με την ευκαιρία, θα πω και το κάτι παραπάνω. Σήμερα ξεκίνησε ασφαλώς στην συνοδό Πέτρου Πένα. Στην περιβόλη της Υγείας. Της Υγείας, ναι, και εκεί ο κόσμος. Ελάτε κύριε Νυχτοπάτη, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσετε επιτέλους. Δηλαδή ήμασταν και γεράσαμε με την οδό της Υγείας. Την ξεκινήσατε. Ξεκίνησε σήμερα. Έπρεπε τα πράγματα να γίνουν σωστά όπως ακριβώς έπρεπε και η γραφοκρατία και τα διαδικαστικά να γίνουν όλα σωστά και το τεχνικό μέρος. Ο κόσμος βέβαια πιέζει γιατί είναι ταλαιπωρημένος. Εμείς είπαμε στους ανθρώπους εκεί γιατί ισχύει το ραντεβού μας, είπαμε τώρα για αύριο ή μεθαύριο όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Φροντίζω να έχω ξέγνιαστες νύχτες γιατί δεν θέλω τίποτα να μου χαλάει τη μέρα. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Με έξτρα μήκος και την τεχνολογία Center Plus για μάξι προστασία από διαρροές. Και με κάλυμα με βαμβάκι. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Μάξι απορροφητικότητα, μάξι προστασία. Thank you.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.